τα ΜΑΤ απέναντι σε ένστολους τους είχαμε ξαναδεί. Αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς να πιάνουν όμως τον ύπνο τους συναδέλφους τους και μια ευνηδιαστική κίνηση να απλώνουν πανό διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, εκθέτοντας έτσι τα δρακόντια υποτίθεται μέτρα ασφαλείας, είδαμε όχι μόνο εμείς αλλά και όλος ο κόσμος την Τετάρτη το απόγευμα. Εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αντιπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση της διαμαρτυρίας. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας της Γερμανίας αρμόδιο για την Ελλάδα, Hans Hofte. Αρχικά με πολιτικά, έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια φορώντας στολές τους και κρατώντας πανό, οι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας ζήτησαν την άμεση απόσυρση των μέτρων που επιφέρουν νέες μειώσεις στους μισθούς τους.